Τώρα θα μιλήσουμε για τις αρθροπλαστικές του αγκώνος σε οστεοαρθρίτιδες, μετατραυματικές αρθρίτιδες και ρευματοπάθειες. Η ομάδα επανορθωτικής μικροχειρουργικής του ιατρικού ψυχικού εφαρμόζουμε αυτή την σύγχρονη μέθοδο εδώ και κάποια χρόνια, η οποία έχει επικρατήσει πρόσφατα, ενώ οι αρθροπλαστικές γενικότερα είχαν εφαρμοσιμότητα στις οστεοαρθρίτιδες του ισχύου και του γόνατος με μεγάλη επιτυχία. Τελευταία λοιπόν χρησιμοποιούνται και στον αγκώνα. Πολλές παθήσεις του αγκώνα μετατραυματικές ή οστεοαρθρίτιδες ή ρευματοπάθειες βρήκαν τη λύση τους με αυτή τη μέθοδο. Η μέθοδος αυτή είναι η αντίστοιχη με αυτές που γίνονται στο ισχύο και στο γόνατο, δηλαδή η αντικατάσταση της άρθρωσης του αγκώνα με μία άρθρωση τιτανίου, η οποία δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα να έχει ένα πλήρες εύρος κίνησης και να θεραπεύσει την αγκύλωση την οποία έπαθε μετά από βαρύς τραυματισμούς ή από κάποια ρευματοπάθεια. Η εγχείρηση διαρκεί 1,5 με 2 ώρες το πολύ, μπορεί να νοσηλευτεί 2 νύχτες, μπορεί ακόμα και 1 άμα είναι νέο το άτομο, και άμεσα μετά από την εγχείρηση μπορεί να αρχίσει η φυσικοθεραπεία. Στο ιατρικό ψυχικού έχουμε ομάδα φυσικοθεραπείας και αρχίζει από την πρώτη μέρα αυτή την θεραπεία, την οποία τη συνεχίζει και μετά εκτός κλινικής. Ευχαριστώ.